Λοιπόν, είναι η δεύτερη έκθεση που λαμβάνει η χώρα στην πόλη της Μυτιλίνης. Ξεκίνησε πέρυσι, φέτος την δεύτερη χρονιά. Προσπαθήσαμε να δώσουμε κάτι διαφορετικό φέτος, χωρίς όμως να απομακρυνόμαστε από τον αρχικό σκοπό, τόσο το δικό μας όσο και της έκθεσης, που είναι η προβολή του λεσβιακού βιβλίου, είτε αυτό εκδίδεται στη Λέσβο, είτε εκδίδεται σε άλλες περιοχές, αλλά αναφέρεται στο νησί ή προέρχεται από λέσβιους πνευματικούς δημιουργούς. Η εκδοτική παραγωγή βέβαια στον τομέα αυτό είναι ιδιαίτερα περιορισμένη, οπότε δεν μπορούσε να συντηρήσει μία έκθεση αυτού του μεγέθους, οπότε συμπληρώνουμε με κάποιους άλλους εκδοτικούς οίκους. Προσπαθούμε να δώσουμε έμφαση στην ποιότητα, βιβλία που θα βοηθήσουν στην κουλτούρα της ανάγνωσης και στην κουλτούρα του βιβλίου, στην κουλτούρα του ποιοτικού βιβλίου βέβαια, γιατί ας μην ξεχνάμε στους χαλεπούς καιρούς που διανύουμε, το πολύ ανάλαφρο μυθιστόρημα δεν έχει πια θέση και δεν είναι πια αυτό που ζητά το κοινό. Ζητά κάτι πιο διαφορετικό, κάτι ποιοτικό, στο οποίο θα μπορέσει να τρέξει οποιαδήποτε στιγμή, είτε για να βρει λύσεις για τα προβλήματα, είτε για να δει τέλος πάντων πώς αντιμετώπιζαν αντίστοιχες καταστάσεις σε κάποιες άλλες εποχές. Για το λόγο αυτό παρατηρείται μια ιδιαίτερη άνθηση στα ιστορικά βιβλία. Ιστορικά βιβλία τα οποία βέβαια αναφέρονται σε περιόδους κρίσης όπως αυτή που διανύουμε τη συγκεκριμένη περίοδο, τόσο στη χώρα μας όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, σε παγκόσμια κλίμακα. Οι προτιμήσεις των αναγνωστών του καλοκαιριού, πρώτα απ' όλα βιβλία που έχουν να κάνουν με το νησί μας μέχρι στιγμής, και από εκεί και πέρα δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το βιβλίο που έχει να κάνει και με την Μικρασιατική καταστροφή, με τα 100 χρόνια, Έλληνες στρατιώτες και Μικρασιατική εκστρατεία. Είναι το μόνο βιβλίο που παρουσιάζει τη Μικρασιατική εκστρατεία μέσα από τη σκέψη των στρατιωτών. Συνήθως τα βιβλία που υπήρχαν και αυτή την περίοδο είχαν να κάνουν, ήταν γραμμένα μάλλον από ανθρώπους που ήταν έξω από τα γεγονότα, είναι το μοναδικό που έχει να κάνει με μαρτυρίες των στρατιωτών αυτών. Οπότε είναι ουσιαστικά το πρώτο σε πωλήσεις. Αντίστοιχα βιβλία που αναφέρονται στη Μικρασιατική καταστροφή, τόσο μυθιστορήματα αλλά κυρίως δοκίμια. Ωραία. Έχετε και παράλληλες εκδηλώσεις. Ναι. Αύριο θα έχουμε ένα αφιέρωμα στην κυρία Μαρία Αναγνωστοπούλου με παρουσίαση του τελευταίου βιβλίου που είχε βγάλει, «Τον μπορώ ακόμα να ονειρεύομαι», το οποίο ουσιαστικά είναι μια ιστορία η οποία ξεπηδά μέσα από το προηγούμενο βιβλίο της, το «Επάνω σκάλα η Μυτιλινιά», το οποίο ήταν ένα εξαιρετικό βιβλίο, ελπίζουμε να επανεκδοθεί. Είναι ουσιαστικά η ιστορία μιας κοπέλας προσφυγικής καταγωγής μέσα από όλο αυτό το κλίμα και το πνεύμα του προηγούμενου βιβλίου που φτάνει στην Αθήνα και αντιμετωπίζει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν όλες οι ελληνικές οικογένειες, κάποια μέλη στην αριστερά, κάποια μέλη στη δεξιά, αλλά πάντα το προσφυγικό τραύμα υπάρχει μέσα, είναι ανάγλυφο και ως ένα βαθμό καθορίζει την πορεία και τη σκέψη και των επόμενων γενεών. Ευχαριστούμε. Εγώ ευχαριστώ. Εκδόσεις, εκδόσεις μύθους. Συμμετέχουμε στην έκθεση του, η δεύτερη χρονιά στην έκθεση του βιβλίου. Εμείς είμαστε μια εκδοτική εταιρεία στη Λέσβο, ασχολιόμαστε με θέματα Αιγαίου, με τη Λέσβο, και τώρα έχουμε πιάσει και μεταφράζουμε και αρκετά βιβλία σε ξένες γλώσσες για να προωθήσουμε τον πολιτισμό έξω από τη Λέσβο. Η πρώτη δουλειά που κάναμε, το οποίο είναι ένα βιβλίο του κυρίου Καρατζά, το οποίο το έχουμε μεταφράσει στα ρωσικά, στα τουρκικά, στα αγγλικά και στα ελληνικά, το οποίο αφοράει όλο το κόλπο Καλονής από θέμα περιβάλλοντος και πολιτισμού, το οποίο είναι ένα βιβλίο αρκετά αξιόλογο και πάει αρκετά καλά. Έχουμε κάνει αυτό εδώ το βιβλίο που είναι σχετικά με τον Πολυκνήτο, που είναι δίγλωσσο, και αυτή τη στιγμή ετοιμάζουμε αυτή εδώ τη δουλειά. Έχει τελειώσει η μετάφραση, είναι της κυρίας Δημοπούλου, η οποία είναι καθηγήτρια στη νομική σχολή, και αφοράει τις 6 πόλεις βασίλεια της Λέσβου, και εμείς έχουμε κάνει την αγγλική μετάφραση. Είναι ένα βιβλίο το οποίο θα κάνει τη διαφορά για τη Λέσβο. Επίσης, συνεργαζόμαστε με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου για κάποια θέματα και ετοιμάζουμε μια διεθνή έκδοση τώρα, το οποίο θα βγει σε 3 γλώσσες, ελληνικά, αγγλικά, εβραϊκά, το οποίο έχει να κάνει με το ολοκαύτωμα των Ελλήνων Εβραίων,
με το γενοκτονία των Ποντίων και την γενοκτονία των Γιαζίτης, το οποίο θα έχει μία σχέση με το ίδρυμα που θα στηθεί στην Αγία Παρασκευή, το οποίο θα έχει σχέση με γενοκτονίες. Ετοιμάζουμε μπροστά, έχουμε μία έκδοση για την Σαφό, ένα άλλο, μία έρευνα για το καταστροφή του 22, το οποίο είναι, έχει ξεκινήσει η έρευνα από τουρκικά αρχεία του Γενικού Επιτελείου, από κάποιο στρατηγό Έλληνα. Και δόξα τω Θεώ, έχουμε αρκετά βιβλία προς υλοποίηση μπροστά μας. Στην Αμερική προωθούμε αυτό εδώ το βιβλίο, τη Λεσβιακή Φάλαγγα, το οποίο έχει μεταφραστεί στα αγγλικά. Είναι μια μοναδική αληθινή ιστορία, όπου μια ομάδα Ελληνοαμερικάνων λεσβιακής καταγωγής, εμπνεόμενη από την Μακεδονική Φάλαγγα, ίδρυσαν τη Λεσβιακή Φάλαγγα, όπου στο Δήμο της Νέας Υόρκης και στο Δήμο του Queens δημιούργησαν με 220 περίπου εθελοντές, φτιάξαν ένα ιδιωτικό στρατό, πλήρωσαν την εκπαίδευσή τους, πλήρωσαν τις στολές τους, τα όπλα τους και ήρθαν και πολέμησαν για την απελευθέρωση του νησιού. Και μετά κάποιοι από αυτούς συνεχίσαν στους Βαλκανικούς πολέμους και για Μακεδονία και στην Μικρά Ασία. Και μετά γύρισαν κάποιοι, γύρισαν πίσω στην Αμερική. Και αυτή τη στιγμή το όραμά μας είναι να γίνει αυτό η γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ του ελληνισμού της Αμερικής και της Ελλάδας. Είμαστε δεύτερη χρονιά φέτος εδώ. Η έκθεση μας φέτος άλλαξε ημερομηνία. Πιστεύουμε ο κόσμος να ανταποκριθεί. Φέτος θα είμαστε για μία εβδομάδα εδώ. Έχει πολλές εκδηλώσεις κάθε μέρα διαφορετικές, διαφορετικές παρουσιάσεις βιβλίων, διάφορα δρόμενα, δραματοποιήσεις, παιδική παράσταση την Παρασκευή. Σήμερα έχουμε μία παρουσίαση το Σμύρνη Κυνήγι Μαγισσών της Ισμήνης της Μπάρακλη από τις εκδόσεις Ψυχογιός, μαζί με την Κατερίνα της Τηλιανίδου. Θα είναι μια όμορφη παρουσίαση, πιστεύω, να την απολαύσει ο κόσμος. Είναι με την αφορμή από τα 100 χρόνια της Σμύρνης που έχουμε φέτος, την καταστροφή της Σμύρνης. Και έτσι επιλέξαμε να κάνουμε αυτό για φέτος. Καλησπέρα. Είναι η δεύτερη κατά σειρά που κάνει ο Δήμος και είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε όλοι εδώ μαζί με συναδέλφους, με τους εκδότες τους τοπικούς και με διάφορες παρουσιάσεις που οργανώνονται κάθε μέρα. Οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι και χαιρόμαστε που βλέπουμε τον κόσμο ότι ανταποκρίνεται, γιατί είναι το σημαντικότερο. Θα είναι, ήδη ξεκίνησε από την Κυριακή, 8 μέρες στο σύνολο, μέχρι την επόμενη Δευτέρα, δηλαδή, 11 του μήνα, να περάσει ο κόσμος, να στηρίζει το βιβλίο ο κόσμος, γιατί είμαστε εδώ πέρα και δίνουμε το παρόν όλοι. Το βιβλιοπωλείο λέγεται Φωτίου και λειτουργεί από το 1979. Εσείς είστε η Μιράνα Φωτίου. Εγώ είμαι η Μέρη Φωτίου, ναι. είμαι η μαμά, ναι, που πια είμαι στο τέλος της ευθύνης. Οπότε τώρα θα έχει η έκθεση, είναι η δεύτερη έκθεση του Δήμου. Είναι μια πρωτοβουλία του Δήμου και συμμετέχουμε όλα τα μαγαζιά, τα τέσσερα βιβλιοπωλεία. Εν τω μεταξύ έχουμε τις εκδόσεις, αντιπροσωπεύουμε τις εκδόσεις Μετέχμιο, το οποίο είναι εκδόσεις που έχουν γκάμα όλο το βιβλίο, βοηθητικά, εκπαιδευτικά, λογοτεχνικά, παιδικά, αυτά. Στο μαγαζί μας μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Έχουμε παράλληλες εκδηλώσεις. Εμείς χθες κάναμε μια εκδήλωση με την κυρία Στάμου, η οποία είναι ψυχολόγος, παρουσίασε τα κορίτσια που γελούν.